και φίλοι, καλησπέρα σας. Είχαμε μια έτσι ευχάριστη είδηση. Πήγανε πνευματικά παιδιά και επισκέφτηκαν τον πατέρα Δημήτριο των Αγίων Ισιδώρων στα Χανιά, στο εκκλησάκι που ο ίδιος έχει χτίσει, όπου βρίσκεται με τη μητέρα του, για να την προσέχει, επειδή είναι έτσι μεγάλης ηλικίας, είναι άρρωστη. Όπως λένε τα πνευματικά του παιδιά, είδαν τον πατέρα Δημήτριο να αγκαλιάζει και να προστρέχει κάθε άνθρωπο που να ανέβει τα σκαλιά του ναού. Πραγματικά αναφέρουν ότι ο Παπαδημήτρης ζει μια ήρεμη ζωή στα Χανιά, στο πλευρό της μητέρας του, παρέχοντάς της κάθε φροντίδα, προσευχόμενος καθημερινά και συνεχίζοντας να πορεύεται με εγκράτεια και σύνεση στη ζωή του. Φροντίζει το μικρό εκκλησάκι και ανάβει τα καντήλια σε διάφορα μικρά ξοκλήσια. Και όταν τον καλεί και ο Παπαμανώλης, ψέλνει στην εκκλησία του προφήτη Ηλία στους τάφους των Βενιζέλων. Τα πνευματικά του παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό του με κάθε τρόπο. Μιλάνε συχνά στο τηλέφωνο, τον επισκέπτονται όποτε μπορούν, προσεύχονται μαζί του, αλλά κυρίως στηρίζουν την προσπάθειά του να περιμένει υπομονετικά για τα όσα πρόκειται να έρθουν. Όπως άλλωστε συνηθίζει να λέει ο ίδιος, στο τέλος θα μιλήσει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Μιλήσαμε, προσευχηθήκαμε, ανάψαμε κεριά σε εξοκλήσια, στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, στον Άγιο Νικόλο μέσα στη θάλασσα. Συγκινητικές στιγμές και δείχνει την πίστη που έχουν τα πνευματικά παιδιά του πατρός Δημητρίου στον άνθρωπο που ανέστησε τους Αγίους Ισιδώρους, στον άνθρωπο που έτσι πραγματικά άφησε το στίγμα του και πραγματικά θα δικαιωθεί κάποια στιγμή και μακάρι, μακάρι να γυρίσει και στην αγαπημένη του εκκλησία. Εμείς όλοι, παρά όλα αυτά τα οποία ακούγονται και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, τους στέλνουμε την αγάπη μας. Και είμαστε εδώ κοντά του. Να είστε καλά.